ποιες είναι αυτές, ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι οι παρεμβάσεις, ποια είναι η αξιολόγηση του σχεδίου αυτού μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν αρκεί μόνο μια κουβέντα. Βεβαίως. Αυτό που όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια νέα εποχή για την Δυτική Μακεδονία ανοίγει. Και για να ανοίξει σωστά δεν θα πρέπει να αράψει το κράτος το κουστούμι για μας. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε τα μέτρα και εμείς θα πρέπει να πούμε το πού θα πρέπει να επενδύσουμε. Mm-hmm. Για μένα όλη η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι όλα γίνονται ελαφρώς στο γόνατο. Κοινώς όλα γίνονται εντάχει και όλα επιβάλλονται από πάνω. Πρέπει κάποια στιγμή, αν θέλουν οι κυβερνώντες να είναι με την τοπική κοινωνία, να μας ακούσουν επιτέλους. Η Δημοτική Αρχή έκανε ήδη 21 προτάσεις με δελτία, με τεχνικά δελτία, τα οποία ζητάει κάποια συγκεκριμένα έργα. Για μας υπάρχουν τρεις περιοχές που πρέπει να δράσουμε. Το υπέδαφος, το έδαφος και ο αέρας. Εκεί λοιπόν η περιοχή μας είναι εντελώς παρθένα και όχι μόνο, έχει επενδυτικές ευκαιρίες. Και αυτές οι επενδυτικές ευκαιρίες θα πρέπει να αναδειχθούν. Τι θα πρέπει να αναδειχθεί? Φυσικά ο φυσικός πλούτος στο υπέδαφος, ο φυσικός πλούτος στο έδαφος και στον αέρα. Εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο business plan. Ουδένας μπορεί να επιβάλλει, ναι, το τι θα πρέπει να γίνει. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να αξιοποιηθούν στο έπακρο ό,τι υπάρχει τώρα και φυσικά να δείξουμε φως στο τούνελ σε μια περιοχή η οποία όχι απλά αγωνιά, όχι απλά αιμορραγή, όχι απλά διαλύεται, είναι στο κατώτερο σημείο των τελευταίων χρόνων. Νομίζω ότι μόνο εάν η κεντρική εξουσία σκύψει και δει τις προτάσεις μία-μία, δεν είναι ώρα, η Δημοτική Αρχή κατέθεσε 36, αντιπολίτευσε άλλες τόσες, υπάρχουν προτάσεις. Το θέμα είναι να τις ιεραρχήσουμε και να δούμε από πού ξεκινάμε. Αν αυτό το αποφασίσουμε, νομίζω εύκολα θα βρούμε λύσεις. Όχι όμως με να αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Κρατάω αυτό που είπα, ότι θέλετε οι αποφάσεις να έχετε από κάτω προς τα πάνω, από την πηγή, από εσάς. Και έχει ιδιαίτερη σημασία ο λόγος. Συζήτησα από αυτούς τους διοικητικούς που, σαν άνθρωπο και σαν φορέας, ήσασταν πάντα υπέρ του διαλόγου. Ακόμα και όταν είχε ασκηθεί κριτική για την επιλογή σας να μείνετε σε διαλόγους τέτοιους. Λέτε όμως ότι όπως μένω στο διάλογο, θέλω και να ακούγομαι. Ακριβώς. Δεν μπορεί στο master plan να μην αναφέρεται η περιοχή μας ούτε σε ένα σημείο. Ναι. Άρα δεν μας αφορά. Άρα λοιπόν, γεια σας. Σαφές. Είναι σαφής η θέση σας. Θα σας ακούσουμε βεβαίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα. Ήθελα να πάμε και σε ένα ακόμα ζήτημα. Πήρατε μέρος σε μία συνεδρίαση, μέσω διαδικτύου βεβαίως, για την αξιοποίηση του χώρου των πρώην ΜΑΒΕ. Ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε τα όσα ακούστηκαν και ποια είναι τα όρια της ανοχής ή της θέσης του Δήμου για τις επενδύσεις ή για την αξιοποίηση του χώρου αυτού. Τι δέχεστε και τι όχι. Ακούστε. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι οτιδήποτε ξένο από το να μείονται στην περιοχή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Ο δολοφόνος να επιστρέψει θεωρητικά στο μέρος του εγκλήματος. Φυσικά και δεν υπάρχει κανένας δολοφόνος, έτσι. Ο αμίαντος δεν είναι δολοφόνος παρά μόνο όταν είναι σε ίνες και όταν είναι στον αέρα. Η περιοχή, το βουνό, έχει αμίαντο εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Άρα λοιπόν το να επιστρέψει τσιμεντοποιημένος ο ίδιος ο αμίαντος, δεν νομίζω ότι θα τεθεί ζήτημα περιβαλλοντολογικό. Γιατί πολύ απλά, στα περισσότερα χωριά μας, οι σωλήνες οι οποίοι μεταφέρουν το πόσιμο νερό, το νερό ύδρευσης, ήταν μέχρι και πριν 10 χρόνια από αμίαντο. Δεν είδα να πεθαίνει κανένας από αμίαντο. Αυτό που θα πέθαινε από αμίαντο θα ήταν εάν ο αμίαντος ήταν σε μορφή υμνών και στον αέρα. Άρα λοιπόν, δεν τίθεται ζήτημα οποιοδήποτε να μεταφερθούν και να να θαυτούν τσιμεντοποιημένους αμίαντους. Ουδένα πρόβλημα υπάρχει περιβαλλοντολογικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν πρέπει να μείνει απ' έξω ο Δήμος, η Περιφέρεια, είναι το πώς θα γίνει αυτό, με ποιες συνθήκες και φυσικότατα πώς θα εξελιχθεί η όλη αυτή η διαδικασία. Προχθές είχαμε μια συζήτηση επί χάρτου, πολύ πολύ ωραία, ο καθένας θα πει τις απόψεις του, ναι ή όχι. Δεν γίνονται όμως με ναι ή όχι. Το θέμα είναι να τεθεί επί βάση ποιοι είναι οι πυλώνες, τι θέλουμε, πώς θα έρχεται, από πού θα έρχεται, τι ζώνης και τι κλίμακας θα είναι αυτό το οποίο θα κατασκευαστεί.
Καταρχήν δεν είμαστε αρνητικοί, δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε επένδυση. Εφόσον βέβαια τηρούνται όλοι οι όροι, οι περιβαλλοντικοί κανόνες και επαναλαμβάνω μόνο για αμίαντο. Γιατί η περιοχή πάντα είχε και θα έχει πρόβλημα να επιστρέψει υπό συνθήκες όμως κανονικές. Mm. Δεν είναι έτσι οι Γερμανοί που τα αποδέχονται αυτά τα υλικά. Γιατί να μην τα αποδεχτούμε κι εμείς. Από τη στιγμή μάλιστα που από εδώ βγήκαν, άρα νομίζω ότι η τοπική κοινωνία δεν έχει κανένα λόγο να αντιδρά, αρκεί βέβαια να ξέρει τις συνθήκες. Ποιος, πότε μάλιστα. Και ποσότητες που θα έρθουν στην περιοχή για μας. Για το θέμα αυτό, Δήμαρχε, βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε διεξοδικότερα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που χρειάζεται ανάλυση και από ειδικούς, αν θέλετε. Ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας, κύριε Δήμαρχε, ένα κάτι θετικό. Υπάρχουν και αυτά. Διάβαζα μία ανακοίνωση του Δήμου για την προμήθεια και διανομή εξοπλισμού, έτσι ώστε να βοηθήσετε και εσείς στην τηλεεκπαίδευση. Κάποιες οικογένειες έχουν προβλήματα. Έτσι. Καταρχάς, ο Δήμος μας να είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι εκεί που ήταν κακόμοιρος δεν είναι πλέον κακόμοιρος. Και χρήματα έχει και πλέον δεν υπάρχει το ζήτημα ότι δεν κάνουμε γιατί δεν έχουμε. Χρήματα τα οποία αξιοποιήθηκαν ή αν θέλετε ήρθαν πόροι επιτέλους στο Δήμο έχουν φτιάξει αυτή τη στιγμή έναν Δήμο ο οποίος δεν, οικονομικά τουλάχιστον δεν αιμορραγεί. Άρα, τι θα έπρεπε να φτιάξουμε τα χρήματα τα οποία είχαμε, να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια. Δυστυχώς η κεντρική εξουσία δεν το κοίταξε. Εμείς τάχιστα και πολύ πολύ γρήγορα πήραμε τις ανάγκες και είδαμε σχεδόν ότι 10% των μαθητών μας είχαν πρόβλημα και σύνδεσης, γιατί παιδιά πολύτεκνα, παιδιά τρίτεκνα, δεν μπορεί μια οικογένεια να έχει 3, 4, 5 τάμπλετ υπολογιστές. Κάναμε την κίνηση, προμηθευόμαστε μάλλον για να είμαστε σωστοί συνεχώς 180 τάμπλετ και σταδιακά τα δίνουμε σε όλα τα σχολεία που έχουν ανάγκη. Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, δεν τα χαρίζουμε στα παιδιά για να παίζουν PlayStation ή να παίζουν ηλεκτρονικά. Σαφώς. Τα χαρίζουμε στην περιουσία του σχολείου και το σχολείο τα δανείζει στους μαθητές για να εξυπηρετηθούν. Τα τάμπλετ θα αποτελούν περιουσία του κάθε σχολείου και θα τα αξιοποιεί ο κάθε διευθυντής και εν ώρα σχολείου. Τώρα που χρειάζεται να πάνε τα τάμπλετ στα σπίτια των παιδιών, θα πάνε και θα επιστραφούν. Μην έχουμε την αίσθηση ότι ξαφνικά η Δημοτική Αρχή πετάει τα χρήματα έτσι ώστε τα παιδιά να παίζουν όλη μέρα με τους υπολογιστές. Γιατί θεωρώ η μεγαλύτερη φυλακή όλων των παιδιών μας είναι η φυλακή του φουμπού, η φυλακή των ηλεκτρονικών μέσων όταν μπορούν να βγουν έξω να παίξουν και φυσικά να ανοίξει το μυαλό τους με έναν τρόπο. Άρα δεν χαρίζουμε τίποτα, δανείζουμε για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Είναι σαφές, είναι περιουσιακό στοιχείο του σχολείου, κατανοητό. Επιμένουμε και επιμένουμε στη γνώση. Άρα αυτά τα παιδιά πρέπει να βγουν νικητές από αυτή τη μάχη. Αυτό τους δίνουμε ένα μικρό εφόδιο, μια μικρή όθηση στη γνώση. Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για την συζήτηση.